Κάθε Σεπτεμβρίου, κάθε χρονιάς, έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γιορτάζονται οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κάθε δύο χρόνια αλλάζει και το θέμα. Τα δύο τελευταία χρόνια είναι αφιερωμένη η θεματική της πόλης. Γενικά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν πολύ κακός ο καιρός και γι' αυτό μεταφέρθηκε. Εμείς περιμέναμε και τον Ζορμπά. Και γι' αυτό μεταφέρθηκε για τούτη την Κυριακή, στις 7 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε από το Τελωνείο, από την πλευρά της θάλασσας και θέλουμε να κάνουμε μία γνωριμία με την πόλη, να παρατηρήσουμε τις μεταμορφώσεις της πόλης, να εξηγήσουμε λίγο στο κοινό τις μεταμορφώσεις της πόλης μέσα στο χρόνο. Θα δούμε ένα κομμάτι μόνο, έτσι κυρίως θα κινηθούμε εκεί που εκτινόταν και η αρχαία πόλη και η μεσαιωνική. Και θα εστιάσουμε στις λειτουργίες που είχαν οι πόλεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε στις 11 η ώρα από το Τελωνείο, από το λιμάνι. Θα προχωρήσουμε αντίστροφα λίγο στο χρόνο, είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά φέτος. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το σήμερα ή αν θέλετε από τον 20ο αιώνα και θα πάμε προς τα πίσω. Θα φτάσουμε μέχρι τους κλασικούς χρόνους, μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. Και είναι μια διαδρομή, πιστεύουμε ότι είναι βατή, είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και για αυτούς που ίσως έχουν δυσκολία στην κίνηση. Δεν έχουμε ανηφόρες καθόλου, κινούμεθα όλο κοντά στο κάστρο, στην πλατεία, στην Αγιάνα, στην καπέλα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το λιμάνι. Η επόμενη στάση μας είναι μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, την Ιωνική και το Μουσείο, το Τζαμί. Και μετά θα μπούμε μέσα στο κάστρο που είναι η μεσαιωνική πόλη και είναι τυχερή ηχείως διότι τη διατηρεί στο ακέραιο τη μεσαιωνική της πόλη. Εκεί θα σταθούμε λίγο περισσότερο, έχουμε 2-3 στάσεις. Μετά θα περάσουμε από την συναγωγή που είναι στην Αγιάνα την καπέλα. Είναι μια ευκαιρία για όσους δεν την έχουν δει, δεν έχουν ακούσει για αυτή, να έρθουν να τη δούνε. Είναι μοναδικό μνημείο, το οποίο το βρήκαμε σε ένα σκαφί πριν από λίγα χρόνια. Και θα καταλήξουμε σε ένα κομμάτι της αρχαίας πόλης, έτσι όπως το αποκαλύψαμε μέσα από μια ανασκαφική έρευνα. Πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει γύρω στη 1,5 ώρα το πολύ 2. Ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση, θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι ανοιχτή εκδήλωση για όλους και την Κυριακή για όσους δεν μπορέσουν να μας ακολουθήσουν στην περιήγηση. Να ξέρουν ότι την Κυριακή τα μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο. Μπορούν να επισκεφθούν όποιο μουσείο της πόλης θέλουν με δωρεάν είσοδο.